Σιδερίς. Λοιπόν, ώρα για πρωινάκι. Πήρα το αυτιστικό μου σαντιτσάκι. Για όσους δεν έχετε δει το βίντεο της Δέπης και του αυτισμού, εκεί λέω ένα από τα χιλιάδες παραδείγματα. Τα σημάδια που μου έδειχνε ουσιαστικά ότι είμαι στο φάσμα είναι το ότι τρώω ένα φαγητό από την καραντίνα κάθε μέρα, Δευτέρα έως Σάββατο, γιατί η Κυριακή είναι κλειστά. Όχι επειδή είναι κάτι special, τυρί και σαλάμι έχει, δεν έχει καν λαχανικά, δεν έχει καν μαγιονέζα, τίποτα. Απλά με ευχαριστεί. Γενικά πολύ ωραία βίντεο, να πάτε να το δείτε. Μόνη μου εγώ. Και μου λέτε είμαι ηλίθια, είχαμε 11 η ώρα γυμναστική, πιλάτες. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω στις 11 γιατί έχω ψυχολόγο. Κάνω σχεδόν 2 μήνες τώρα ψυχοθεραπεία, βρήκα μία που μου αρέσει μπορώ να πω. Βάζει και ασκήσεις, κάνουμε, αχ πώς λέγεται, συμβουλευτική κάτι. Είναι νομίζω από τις πιο γνωστές μεθόδους. Συζητάμε και πράγματα από το παρελθόν, αλλά και πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς ήτανε και έτσι μπορούν να έρχονται και πράγματα από το παρελθόν στο μέλλον και τα λοιπά. Τώρα είμαι λίγο σε μια φάση που με κουράζει ψυχολογικά, γιατί όλα καταλήγουν στο ότι είμαι αυτιστικιά. Και λέω, ωραία, εντάξει, χαίρομαι πολύ, βρήκαμε την αιτία. Το θέμα είναι, έτσι θα πάει μου η ζωή, όλα θα μου είναι εμπόδιο επειδή είμαι αυτιστική. Και λίγο αυτό με δυσκολεύει, αλλά εντάξει. Φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα δω αποτελέσματα και ότι είναι απλά πολύ νωρίς. Outfit of the day για ψυχολόγο. Τι φοράμε σήμερα, τι έχει το μενού. Δεν ξέρω ποιο παπούτσι να βάλω. Έχουμε και το παιχνίδι της τσίλης εδώ στη μέση. Μεγάλα μαύρο γυαλιά λίγο για να μπορώ να κλαίω μετά στα μάξι. Η τσάντα δεν ταιριάζει τόσο πολύ, αλλά δεν με νοιάζει. Έχει μέσα λάπτοπ, iPad, έχει ατζέντα, έχει τα πάντα. Οπότε πρέπει να είναι χρηστική. Αντίος. Άρα βάλουμε και μουσικούλα. Για να δούμε τι θα πούμε σήμερα. Μία ώρα μετά. Εντάξει, κάτι κάναμε σήμερα. Ένα δάκρυ κύλησε. Που λέτε παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω πόσο μπορεί να κλάψει ένας άνθρωπος. Νιώθω ότι έχω κλάψει ήδη αρκετά στη ζωή μου. Και πάω στην ψυχολόγο και πάλι κλαίω και λέω θα φυδατωθώ μια μέρα, θα μείνω σαν σταφίδα. Αυτό θα είμαι, μια σταφίδα θα γίνω μετά από τόση ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω τι άλλο να βγάλω από μέσα μου. Σήμερα ήταν πολύ interesting, γιατί δεν πήγαμε κάτι συγκεκριμένο να πω. Ενώ μέχρι τις τελευταίες φορές είχα πράγματα να πω. Σήμερα ήταν κάπως σήμερα, ό,τι βγει και βγήκαν πολλά. Νομίζω όσοι κάνετε ήδη ψυχοθεραπεία το αναγνωρίζετε αυτό το συνέστημα. Το έχω ακούσει και τα κορίτσια. Το mood μετά την ψυχολόγο για το επόμενο πεντάωρο είναι μια απάθεια, μια. Δηλαδή είμαι έτσι. Δηλαδή για το επόμενο πεντάωρο θα είμαι έτσι. Τι κάνεις, καλά, εσύ, καλά. Η διάθεση μου θα είναι τόσο flat. Είναι το post ψυχολόγος mood. Αυτό είναι. Το παθαίνω κάθε φορά. Και η μαλακή είναι ότι εδώ που μου έρχομαι δεν έχει πάρκινγκ. Οπότε το βάζω σε γκαράζ. Πώς τα λένε, σε πάρκινγκ. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ μετά την ψυχολόγο να κάτσω λίγο στα μάξι και να κλαίω. Γιατί και αυτό το πάρκινγκ που το βάζω είναι για 10 μάξι και είναι ένας κύριος εκεί μόνιμα. Οπότε θα με βλέπει άμα κλαίω. Και εγώ θέλω μετά την ψυχοθεραπεία, χρειάζομαι λίγο χρόνο στο κεφάλι μου, να σκεφτώ λίγο, να επεξεργαστώ τι είπαμε κτλ. Και χρειάζομαι λίγο χρόνο να το επεξεργαστώ και να βάλω λίγο τα κλάματα. Αυτό. Θέλω να βάζω τα κλάματα, ξέρεις, τύπου με λιγμούς, ρε παιδί μου, χωρίς να με κρίνει κανένας. Αλλά δεν είναι κλάματα στεναχώριας.
Είναι κλάματα το ότι φεύγουν από μέσα σου πράγματα που σε κρατάνε. Σαν κόμπι και να λύνονται αυτοί οι κόμποι και λύνονται με το κλάμα. Κάπως έτσι το βιώνω, τουλάχιστον εγώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Να ξέρετε, τα κριτήρια που είχα για να βρω ψυχολόγο ήταν να είναι γυναίκα. Σας εξήγησα και στο βίντεο με τη Δέπη, νομίζω, γιατί ήθελα να είναι γυναίκα. Ήθελα να έχει ιδέα από νευροδιαφορετικότητα, χωρίς όμως να κάνουμε focus σε αυτό. Δεν ήθελα να κάνω focus στην νευροδιαφορετικότητά μου. Απλά ήθελα να αναγνωρίζει κάποια πράγματα. Και μετά το άλλο βασικό να ήταν κοντά στην περιοχή μου. Γιατί είμαι που είμαι όλη μέρα στους δρόμους κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πηγαίνω μακριά. Οπότε ήθελα να είναι σε μια περιοχή κοντά μου, είτε κοντά στη δουλειά, είτε κοντά στο σπίτι μου. Και να υπάρχει πάρκινγκ. Είτε γκαράζ, είτε ελεύθερο πάρκινγκ. Αλλά δεν ήθελα να με ζορίζει, γιατί ξέρω ότι άμα με ζορίζει και αν είναι μακριά, θα σταματήσω να πηγαίνω. Οπότε αυτά ήταν τα κριτήρια μου και βρήκα αυτή που βρήκα. Δεν θα τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί τέτοια πράγματα θέλω να τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Ξέρεις, κάπου πρέπει να διαχωρίζω το μικρό Ολλανδέζα με το Δανάη. Και τώρα πάω δουλειά, γιατί έχουμε δουλίτσα. Ας βάλουμε τα γυαλιά να κλάψουμε λίγο στα σιωπηλά. Τι έχω να κάνω σήμερα? Έχω να ξεκαθαρίσω το site. Ό,τι έχει εξαντληθεί να φύγει από το site, ειδικά αυτά που δεν θα ξαναέρθουν, να δούμε νέες παραγγελίες. Γίνεται ένα άλλο σύστημα τώρα με το κράτος που θέλει να παλέψει τη μαύρη αγορά. Και πρέπει να χτυπάνε κάρτα τα κορίτσια, το οποίο το θεωρώ τέρμα βλακεία, αλλά τέλος πάντων. Οπότε έπρεπε να κανονίσουμε εδώ πέρα, έπρεπε να αγοράσουμε ένα tablet, γιατί δεν μπορεί να μπει αυτό το application σε υπολογιστή που υπάρχει ήδη. Να αγοράσουμε tablet ή κινητό. Είμαστε με αυτό. Τις νέες παραλαβές. Έχουμε μια κατηγορία νέες παραλαβές στο site. Έπρεπε να ξεκαθαρίσω και ότι είναι παλιό να φύγει από εκεί. Έχουμε να δούμε ένα Δεν μπορώ να καλέσω την Άμι στο Meta του Facebook. Να δούμε και αυτό. Είναι να έρθουν κάτι καινούργια ρούχα. Έχουν αργήσει. Να δούμε και αυτό. Καταλαβαίνετε, σήμερα είναι λίγο busy μέρα. Και χθες να δείτε. Αλλά δεν σας πήρα μαζί. Αλλά τα ευχαριστώ, ναι, είναι το Σάββατο, πάει για τατουάζ. Άλλη μια φορά που κάνω καλοκαιριάτικα τατουάζ, δεν ξέρω τι με πιάνει. Μάλλον επειδή βλέπω το σώμα μου γυμνό πιο συχνά και λες, βαρετό. Κάτι χρειάζεται εδώ. Έχει έρθει η ώρα για φαγητό. Πήρα τσιπούρα και σαλατούλα. Υποτίθεται αυτό είναι αγκούρα ντομάτα. Τώρα θα σου πω και εσάς τον πόνο μου, τον είπα πριν στην Άμι. Όταν γράφει αγκούρα ντομάτα και έχει φωτογραφία αγκούρα και ντομάτα, τι περιμένετε να σας έρθει? Χωριάτικη και χωρίς φέτα? Όχι. Περιμένετε αγκούρι και ντομάτα. Μαλάκα, αυτό είναι ο ορισμός της ακουστικότητας, παρ' όλα αυτά θέλω να πω στη στιγμή. Γιατί μπορείς απλά να φας το αγκούρι και την ντομάτα. Πρώτον, είναι κρίμα για τα λαχανικά, γιατί θα σπαταληθούν. Συμφωνώ, αλλά. Επίσης, είναι ταλέπα για μένα να τα βγάζω απ' έξω. Επίσης, πάρα πολύ. Δεν σου αρέσουν. Ναι, ήθελα σήμερα απλή γεύση, γι' αυτό ήθελα μόνο αγκούρι και ντομάτα. Δεν είναι ότι δεν την τρώω αυτή τη σαλάτα. Απλά δεν είχα όρεξη γι' αυτό το τόσο περίπλακο. Και αυτό είναι γενικά ένα πρόβλημα του delivery. Γράφουν αγκούρι ντομάτα και δεν είναι ποτέ αγκούρι ντομάτα. Προβλήματα. Θα μου πεις, Δανάη, μαγείρεψε. Και θα σου πω εγώ. Λύζει την καμερή, θέλω να σου πω κάτι. Πάρα πολύ αστείο. Εντάξει, δεν ήταν κάτι αυτό που μου είπε. Αλλά όντως δεν μπορούσα να το πεις δημόσια. Πήρα εν μεταξύ αυτή είναι εδώ τη σιρταριέρα από τα IKEA. Γιατί είχα τα καλλιτικά μου σε ένα καλαθάκι όλα χύμα, το οποίο ήταν τέρμα εκνευριστικό, γιατί άρχισε να τα μαζεύω, να μαζεύονται αρκετά. Οπότε πήρα αυτό και τώρα τα έχω χωρίσει έτσι. Κάτω έχω τα πράγματα για τη βάση μου. Και μετά εδώ έχω παλέτες κραγιόν. Εδώ έχω μάσκαρα, εδώ έχω eyeliner και μολύβια και εδώ έχω τα προϊόντα φρυδιών. Δεν έχω κρατήσει καν ό,τι μου στέλνουν, θα δίνουμε όλα στα κορίτσια. Έχουμε εδώ ένα σιρτάρι, ένα ντουλάπι μάλλον με 100.000 προϊόντα που μπορούν να παίρνουν ό,τι θέλουν και να τα κρατήσουν και να τα κάνουν και δώρο. Και γενικά όποιος έρχεται εδώ, τι λέμε, να χαζέψει εκεί, να πάρει και τίποτα από το σπίτι. Απλά τώρα σκέφτομαι εγώ να τα αφήσω εδώ που είναι ναι μεν βολικό και χρηστικό, γιατί θα τα πιάνω εύκολα, γιατί μέχρι τώρα τα είχα όλα εδώ μέσα. Ή είναι πολύ άσχημη ότι μου αρέσει να έχω άδειο γραφείο και να το βάλω κάπου αλλού, αλλά μετά έχω το ρίσκο ότι θα βαριέμαι να το πηγαίνω φέρνω και δεν θα είναι πρακτικό. Πάντως τώρα βολεύει για να κουμπάω την κάμερα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Δηλαδή τώρα τι ωραίο πλανάκι που έχουμε. Έχουν έρθει τα πράγματα της φωτεινής που έχω παραγγείλει και πάμε να τα τυλίξουμε. Έλα.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν έχουμε πάρα πολύ χαρτί περί τυλίγματος. Θα κάνω ό,τι μπορούμε. Σήμερα δεν είναι πολύ καλή, ναι. Το περιτύλιγμα. Καλά, δεν σας είπα για τι δώρα της πήρα. Λοιπόν, είχαμε μια συζήτηση προχθές που της λέω ότι τέλος πάντων ζωγραφίζω τώρα τελευταία πιο εύκολα γιατί έχω το τρόλεϊ με τα πράγματα για τη ζωγραφική, οπότε το παίρνω οπουδήποτε μες στο σπίτι και αράζω και ζωγραφίζω, γιατί καμιά φορά δεν έχω ρίξει ζωγραφίσω στο γραφείο μου, θέλω να αλλάξω στο κρεβάτι μου να το κάνω. Και μου λέει, τέλεια ιδέα. Μήπως πρέπει να το κάνω και εγώ, μπας και αρχίσω να ζωγραφίζω πάλι. Ορίστε τι δώρα θα της πάρω. Οπότε της πήρα το τρόλεϊ, της πήρα κουτάκια για να βάλει μέσα στο τρόλεϊ που τα έχω κι εγώ. Της πήρα αυτό το φως που φαίνεται ο άνθρωπος να το έχει στη βιτρίνα 20 χρόνια και να έχει αλλάξει χρώμα. Γιατί βολεύει πάρα πολύ, π.χ. ας πούμε. Εμένα δεν μου αρέσει να ανέβω το μεγάλο φως. Θέλω να κάθομαι ατμόσφαιρα. Αλλά όταν ζωγραφίσω, θέλω να βλέπω κιόλα τι ζωγραφίζω. Οπότε χρειάζομαι ουδέτερο φως, όχι ζεστό φως. Τα τρία είναι έτοιμα. Είναι σε αισχρή κατάσταση, αλλά έχει full πλάκα που είναι σε αισχρή κατάσταση. Και ειδικά από μένα που το κάνω όλα πάντα έτσι στην εντέλεια. Έχει μείνει αυτό το κομμάτι. Και έχει μείνει και αυτό το κομμάτι. Και εγώ έχω να τυλίξω αυτό. Οπότε, για πλάκα. Θα βάλω αυτό το κομμάτι που είναι ακόμα πιο μικρό από το άλλο που σας έδειξα, να το βάλω εδώ απλά πάνω και να πω ότι το τήλιξα. Και άμι μου, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, σου υπόσχομαι ότι το δικό σου δώρο θα είναι εξίσου καλό. Με συγχωρείς που σε ξέχασα και δεν πήρα πρώτα το δικό σου δώρο, απλά ήταν πολύ εύκολο της Φωτεινής, ενώ το δικό σου ήθελε περισσότερη σκέψη, το τι είχες ανάγκη και τι θα σου άρεσε. Αλλά νομίζω το έχω βρει. Coming soon. Και μπαίνω στο δωμάτιο των κοριτσιών και συζητάνε πάλι για γενέθλια. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο με τα γενέθλια εδώ μέσα. Τοποθέτησα τι ωραία και καλά το δώρο. Ειδικά να φαίνεται το περιτύλιγμα από το μεγάλο το κουτί. Και τώρα περιμένουμε. Α, ξέχασα ρε. Μου έδωσε και η ψυχολόγος ερωτηματολόγια να απαντήσω. Καλά, γενικά μου βάζει ασκήσεις, αλλά τώρα μου έδωσε και δύο ερωτηματολόγια για την παιδική μου ηλικία. Ωραία, να ξεθάψουμε πράγματα από εκεί. Είμαι πανέτοιμη. Μου λέει εντάξει, δεν για τώρα. Σιγά σιγά θα μπούμε. Δεν είσαι ακόμα εκεί, ας πούμε, σε αυτή τη φάση για να συζητήσουμε για το παρελθόν. Ανοιχτό και να απελευθερωθώ και να νιώσω άνετα και μετά να μπούμε στα βαθιά. Που νομίζω είναι μια έξυπνη λύση, μια έξυπνη διδακτική, γιατί όσο να είναι περίεργο συνέστημα. Το να τα λες όλα στον ψυχολόγο. Βέβαια, εγώ δεν κρατάω τίποτε. Τα λέω όλα. Όλα, δεν ξέρω. Με βγάζει πολύ εμπιστοσύνη αυτή και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Και μιας και μιλάμε για ψυχική υγεία, επειδή δεν τα έχουμε πει και καθόλου μετά το ΔΕΠΗ βίντεο, γιατί ανέβηκε το podcast με την Κατερίνα Στεφανίδη, την Ολυμπιονίκη, που ελπίζω να το έχετε δει και αυτό γιατί ήταν πολύ ωραίο βίντεο. Θέλω να πω λίγο ένα ευχαριστώ για όλη αυτή την αγάπη που δείξατε. Είχε τρελά σχόλια. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι σε πολύ προνομιούχα θέση εγώ, σαν Δανάη, γιατί έχω ανθρώπους γύρω μου που μπορώ να τα συζητάω αυτά. Ξέρω ότι δεν έχετε όλοι, οπότε χαίρομαι που ένιωσατε safe space να το συζητήσετε μαζί μου. Γιατί άλλοι μου είπατε ότι επιτέλους κατάλαβα τον εαυτό μου, επιτέλους κατάλαβα τον άνθρωπό μου. Και γενικά πάρα πολύ ωραία και όμορφα μηνύματα. Είχε ελάχιστα σπαστικά και ακόμα και στα σπαστικά είχε κατευθείαν μηνύματα από κάτω που όχι μη υποστήριζαν, που υποστήριζαν τέλος πάντων τις διαγνώσεις, την νευροδιαφορετικότητα κτλ. Φτάνει όμως με το κλάμα στο YouTube, που μπορεί να έχει λίγο σήμερα κλαμμένη μούρη, αλλά δεν αντέχω άλλο κλάμα στο YouTube, αν και κάνει νούμερα. Αλλά φτάνει. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να το συζητάμε κι άλλο, είτε σε podcast, είτε να φέρω κάποιον, είτε μόνη μου. Θα δούμε. Δεν θέλω να το κάνω και milkit. Δεν θέλω δηλαδή και το περιεχόμενο να είναι ξαφνικά νευροδιαφορετικότητα, γιατί δεν είμαι καν ειδικός για να μιλάω γι' αυτό. Μιλάω ξεκάθαρα εμπειρικά. Αλλά είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Θα το έχεις εκεί αυτό το επιπλάκι. Δεν ξέρω ακόμα πού θα είναι Θα μας χωρίζει αυτό. Ναι, αλλά σκέψου που το βολεύεις στα vlog μας. Αλλά θα κάθομαι και θα σου μιλάω και θα έχω αυτό μπροστά μου. Το ξέρω, αλλά από εκεί, αν το βάλω από την άλλη πλευρά, από εδώ, μετά θα είμαι κόντρα στο φως, κατάλαβες. Ενώ αλλιώς θα είμαι εδώ. Για σένα το κάνει, γιατί μπορείς να κουμπάς και εσύ την καμερούλα σου. Ναι, αλλά δες, περίμενε. Δεν έχει μία ακόμα Τουκ στον υπολογιστή μου, τσακ. Δανάη, να σε ρωτήσω κάτι. Δανάη, είσαι πιο πάνω, Φωτεινή μου. Εδώ. Ορίστε, μια χαρά. Θα σου διακοσμήσω το background με κάτι ωραίο.
στο ωραίο με τη Φωτεινή είναι ότι μπαίνει σε ένα δωμάτιο και δεν βλέπει τίποτα διαφορετικό. Όπως τα δώρα σου! Αυτά είναι δώρα! Ναι! Περίμενα, στα φέρω. Και αυτό είναι δώρο. Ναι, απλά δεν είχα άλλο χαρτί περιτυλίγματος. Το έχεις δείξει. Ναι, ναι, το έχω δείξει. Τι είναι, όλα αυτά είναι δώρα. Ναι. Μου πήρες κι άλλα τέτοια. Ναι, υπάρχει λόγος. Πρέπει να ανοίξει κι όλα τα υπόλοιπα για να το καταλάβεις. Μαστράκια. Δεν μου πήρες φυτάκι, θα πεθάνω. Α, τέλειο! Όλα θα βγάλουν νόημα. Περίμενε. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι θα μπορούσε να είναι. Όχι, δεν έχω ιδέα. Προχθές κάνω αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι το βασικό, υποθέτω. Ναι. Το οποίο θα συνδυάζεται με όλα αυτά. Τώρα θέλω να μαντέψω, κατάλαβες, αλλά δεν ξέρω. Τρόλεϊ! Ναι! Εδώ θα βολεύει τρόλεϊ για τα καλλιτεχνικά πράγματα! Ναι! Σε ευχαριστώ, γιατί τέλειο δώρο! Απλά να, δεν ξέρω, επειδή ξέρω ότι θέλεις χρώματα και τα λοιπά, το πήρα λίγο τώρα στην τύχη. Δεν, είχε μετά άσπρο και μαύρο, οπότε σου πήρε αυτό. Όχι, προτιμώ αυτό. Και εγώ αυτό. Όχι, τέλειο, τέλειο. Ωραία θα... Τι ωραία θα οργανώσω τις ζωγραφικές μου! Ναι! Και γι' αυτό σου πήρα αυτό το φωτάκι, γιατί θα το έχεις μόνιμα εδώ πέρα, το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Για να ζωγραφεί, για να βάζεις το κινητό και να ζωγραφίζω κατευθείαν. Για να ζωγραφίζεις και αν θες να τραβήξεις κανένα TikTok, έχεις κατευθείαν και τριποδάκι. Δηλαδή, το έχω και εγώ στο σπίτι μου και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Και γι' αυτό σου πήρα κουτάκια, εδώ για να βάλεις μαρκαδόρους σου. Έχει λίγη λίγα τρίχα από τσίλι και μάτοξ. Θα σε φωνάξω να το οργανώσουμε μαζί. Ναι, αμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλέον είμαι αυτός ο άνθρωπος που βάζει τέτοιο προστασία για τον ήλιο στο αμαξάκι μου. Έχω γίνει πολύ κατζετάκιες. Μία την τέτα για την παραλία. Μία αυτό. Είμαι σαν οικογενειάρχης. Πώς βλέπεις κάτι οικογένειες με 40.000 πράγματα για εξοπλισμό. Αυτή είμαι πλέον εγώ. Θα κάνουμε tour. My trolley tour. Σας αρέσει η ουρά το Maddox. Στο πάνω ράφι έχουμε 3 κασπό με μαρκαδόρους. Έχω τόμπο, στάμπιλο και σάρπι. Σε αυτό το κουτάκι έχω όλα μου τα μολύβια, μαύρα στυλό, μαύρη μαρκαδόρη, ανεξίτηλη, γόμα ξύστρα, σελοτέιπ κλπ. Από κάτω έχω ένα κουτάκι άλλο με ψαλίδια που κάνω σχέδια. Έχω αυτά τα clips, έχω και άλλα κάπου, τα οποία βάζουν πάρα πολύ δύναμη και βολεύει ειδικά στο scrapbooking που κολλάς πράγματα να το βάλεις ώστε να μείνει εκεί, ρε παιδί μου, ειδικά όταν κολλάς χοντρά πράγματα. Και έχω κρεμάσει τα washi tapes μου. Είναι αυτές οι ταινίες που μπορείς να τις κολλάς στο scrapbooking. Και αυτά εδώ. Cute. Έχω αυτή τη μαλακίτσα που κάνει τις γωνίες από διάφορα χαρτιά, τις κάνει στρογγυλές. Ένα άλλο που κάνει αυτό το σχέδιο στις γωνίες. Όλα αυτά, παιδιά, τα έχω βρει από σκόρπια μαγαζιά. Δεν τα πήρα μια μέρα όλα μαζί. Τα αποκτάω σιγά σιγά όπου πάω, όπου βρίσκω stationery, μπαίνω το ψάχνω. Αυτός που μου κάνει καρδούλα στο χαρτί. Αλλά έχω διάφορα τέτοια. Αυτοκόλλητα διπλής όψεως. Κόλλα σε στυλ μπλάνκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε δεν συμφέρει πάρα πολύ. Glitter glue, αλλά δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Νιώθω ότι είναι πολύ παιδικό, γιατί δεν έχει σχεδόν καθόλου glitter όταν το όταν βγάζεις μικρή ποσότητα τουλάχιστον. Μετά εδώ, so proud of this, που κρατάω όλα μου τα χρωματιστά χαρτιά. Τα έχω ένα χρώμα, γιατί πολλές φορές θέλω ένα συγκεκριμένο χρώμα, αλλά δεν με νοιάζει αν έχει σχέδιο κτλ. Έχω πάρει αυτά, αλλά δεν έχω πάρει ακριβά. Είναι για να κόβεις το χαρτί πολύ πολύ ίσια, ρε παιδί μου. Χάρακες, okay. Αυτά παίζει να τα έχω το σχολείο. Έχω πάρει αυτό το κοπιδάκι, που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, για να χαράζεις το χαρτί με περισσότερη λεπτομέρεια. Πήρα αυτό για να μπορείς να λυγίζεις το χαρτί όπως θέλεις, δηλαδή βάζεις το χαρτί εδώ πάνω, με αυτό το μαχηράκι το πιέζεις το χαρτί και κάνεις γραμμούλα. Φαντάζομαι βολεύει ειδικά άμα κάνεις origami και τέτοια, αλλά μπορεί να θέλεις να φτιάξεις ένα φάκελο. Μετά έχω αυτά τα αυτοκόλλητα που είναι έτσι χοντρά για να έχει μια απόσταση από το χαρτί ό,τι κολλήσεις. Φακέλους. Με βολεύουν στο scrapbooking όταν δεν θέλω να κολλήσω πράγματα, γιατί ας πούμε μπορεί να έχει μπρος και πίσω κάτι, οπότε τα βάζω σε φάκελο και κολλάω το φάκελο στο scrapbook. Ετικέτες. Αυτό το random ticket coupon που είχα βρει, που εντάξει το κολλάω συνήθως στο scrapbook,
όταν δείχνω ταξίδι, διάφορα γκλίτερ που είναι η τελευταία προσθήκη, γιατί έχασα τα καλλιτικά μου αυτά για τα μακιάζ, αλλά επειδή δεν κάνω πλέον τέτοια μακιάζ, είναι κρίμα. Τα περάκι με μαλακίτσες, έχει μια κορδέλα, έχει κάτι πούπουλα, έχει κάτι πομπον, έχει ένα τετραδιάκι με λουλουδάκια. Το άλλο τα περάκι είναι με κόλλες, έχει συνδετήρα, έχει και άλλες ετικέτες αυτοκόλλητα. Αυτό είναι το scrapbook μου, δεν θα σας κάνω τώρα tour του scrapbook, γιατί δεν θα τελειώσω αυτό το βίντεο ποτέ. Αλλά έχω κάνει αρκετά, αλλά έχω ακόμα αρκετά φύλλα, δηλαδή αυτό το κομμάτι είναι ακόμα άδεια, οπότε έχω χώρο. Εδώ κρατάω όλα μου τα αυτοκόλλητα. Εδώ κρατάω ό,τι είναι για scrapbooking. Επειδή δεν μ' αρέσει να κάνω κάθε μέρα προφανώς, είναι φορές που τα πιάνω, είναι φορές που τα αφήνω, αλλά θέλω να τα βάλω κάποια στιγμή στο scrapbooking. Οπότε τι κάνω, τα βάζω τα αποκόμματα, ό,τι θέλω να φυλάξω, ας πούμε, τα βάζω μέσα στο φυλάδι. Βάζω και ένα χαρτάκι τι ήτανε. Π.χ. αυτό είναι London Asteroid City που πήγαμε πέρσι. Σκέψου, μην ακόμα προσπαθώ να μαζέψω τα περσινά. Και γράφουμε ένα post-it τι είναι περίπου, πότε έγινε, για να τα θυμάμαι εύκολα και να μην τα ψάχνω όταν με πιάνει η όρεξη για το scrapbooking. Και κρατάω πάντα τα χαρτονάκια από τα block, γιατί τα βάζω κάτω από τα χαρτιά, οπότε εδώ μπορώ να πειραματίζομαι και να τεστάρω πράγματα. Έχω δύο coloring book. Το έχω ψιλοξεκινήσει, αλλά το πιάνω και το αφήνω γιατί δεν μου αρέσει το χαρτί, δεν έχει καλή ποιότητα το χαρτί. Οπότε ο μαρκαδόρος δεν γλιστράει ωραία. Και ουσιαστικά έχει μόνο χρωματιστά χαρτιά. Εδώ με σχέδια, χρώματα και κάτι τσάντες για δώρα. Οπότε αυτό είναι το stationery μου, το δημιουργικό μου station. Όχι stationery. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό και το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Γιατί χειροδάκι και μπορώ να το σύρω οπουδήποτε. Α, και δεν σας έδειξα το φωτάκι. Έχει ξεμείνει στο υπνοδωμάτιο. Είναι αυτό. Προσπάθησα να βρω ακριβώς το ίδιο για τη φωτεινή, αλλά δεν υπήρχε πουθενά. Αν και έχει ξεβιδωθεί λίγο το κεντρικό, πρέπει να το στερεώσω λίγο καλύτερα. Και μου αρέσει, γιατί βγάζει διάφορα χρώματα και διάφορες εντάσεις. Οπότε με βολεύει full όταν κάνω δουλειά. Είναι με USB, αλλά το βάζω και στην πρίζα για ευκολία. Και αυτό το βάζω, το χρησιμοποιώ όταν ζωγραφίζω, οπότε συνήθως μπαίνει και στο trolley μου. Good morning! Μια άλλη σήμερα. Σήμερα είμαι ο άλλος μου εαυτός. Έχουμε ή το χθεσινό ή το σημερινό. Ξέρεις τι είναι το παράδειγμα, ότι τελειώνω σήμερα το look μου, ευάφτηκα, έκανα μαλλιά, μπάνιο, ρούχα κτλ. Και κουράστηκα και ένιωσα αυτή την κούραση. Λέω, είναι πολύ δουλειά να είσαι έτσι κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Και μετά σκεφτόμουν για όλες αυτές τις influencers που είναι κάθε μέρα μούνες, με τα μαλλιά στην εντέλεια, βαμμένες και λέω Jesus Christ, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, ειδικά όταν δεν κάνεις αυτή τη δουλειά που δεν έχεις το χρόνο που έχεις. Και αυτό κακό είναι εργαμότο, να είμαστε συνέχεια στην εντέλεια στο social media, γιατί δεν είναι ρεαλιστικό, δεν το έκανα αυτό σε 5 λεπτά. Δηλαδή, τύπου σηκώθηκα και λέω, τι να κάνω σήμερα, δύο μακριές πλεξούδες με μαλλιά που δεν έχω, να βαφτώ έτσι απαλά, αλλά έχω ένα τόνο προϊόντα πάνω στο πρόσωπό μου. Γαμώτο, ζούμε σε μια απέσια κοινωνία. Εγώ δεν είμαι κατά στο να είσαι έτσι μορφούλα. Απλά δεν είναι και αυτό ρεαλιστικό να είναι καθημερινό, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Ξέρετε πόση ώρα μου πήρε. Μου πήρε 2 ώρες. 2 ώρες και αυτό επειδή έχω συνηθίσει να βάφω τον εαυτό μου και να κάνω τα μαλλιά μου έτσι. Δηλαδή, άμα τα έκανα αυτά πρώτη φορά ξεκίνησα να βάφομαι, πρώτη φορά ξεκίνησα να βάζω έξτρα μαλλί στα μαλλιά, θα μου έπρεπε ένα 5ωρο, ξέρω εγώ. Ποιος έχει αυτό το χρόνο, δεν ξέρω και πού θέλω να καταλήξω με αυτή τη συζήτηση. Απλά με προβληματίζει λίγο το ότι υπάρχουν και έξω άτομα στα social media που είναι έτσι. Κάθε μέρα. Και δεν δείχνουν κιόλας τη διαδικασία που χρειάζεται για να είσαι έτσι όμορφη. Δηλαδή δεν είναι φυσική ομορφιά αυτό το πράγμα. Εδώ έχω κάνει μαλλί, έβαλα ένα σωρό προϊόντα γιατί γλιστράει το μαλλί μου στην ψεύτικη τρίχα αυτή εδώ.
Οπότε έκανε αυτό, έπρεπε να τα ισιώσω για να κάθεται αυτό το κομμάτι που είναι αληθινό να κάθεται ωραία. Έπρεπε να κάνω το μακιγιάζ. Έχω κάνει brow lamination επίσης, που σημαίνει ότι σου σηκώνω όλες τις τρίχες προς τα πάνω. Οπότε ούτε αυτό είναι τέρμα φυσικό. Και μετά να ντυθείς, αξεσουάρ, να δεις τι θα φορέσεις, να έχεις τα ρούχα τα ωραία κτλ. Εντάξει, νιώθω μούνα αυτή τη στιγμή. Απλά δεν είμαι έτσι κάθε μέρα. Δεν ξέρω πού θέλω να καταλήξω. Φλιαρώ. Λοιπόν, σήμερα λέμε να πάμε στο Μπενάκι, γιατί εδώ και καιρό θέλω να πάω να δω την έκθεση από το Poor Things με τα κουστούμια, τα αληθινά τα κουστούμια. Είναι νομίζω μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αυτή η έκθεση, οπότε έχετε και χρόνο πάτε να το δείτε. Και δεν έχω πάει νομίζω και στο Μπενάκι μουσείο. Θα δούμε αν θα είναι ωραία. Και δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να βλογκάρουν, αλλά μπορεί να το κάνουμε κρυφά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι τσάντα να βάλω σήμερα. Δεν έχω χειρότερο να διαλέγω τσάντες και γενικά δεν μου αρέσουν οι τσάντες. Θα ακούγεται περίεργο γιατί έχω αρκετές, αλλά βαριέμαι. Αλλά όντως φτιάχνουν το look, ρε παιδί μου. Οπότε με νοιάζει, αλλά ταυτόχρονα βαριέμαι κιόλας. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ, τη γαλάζια. Να τη βάλω έτσι. Βέβαια δεν θα χωράει η κάμερα για κανένα λόγο εκεί μέσα. Αλλά είναι ωραία. Αυτή η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Την ήθελα σε όλα τα χρώματα. Την έχει και σε λευκό και σε μαύρο. Αλλά αυτή είναι λίγο πιο χειμωνιάτικη. Καλά, εντάξει, πιο σχέστηκε. Πώς βάλω αυτή. Ναι, νομίζω αυτή την τσάντα, γιατί το ρίχνει κιόλας λίγο και δεν είναι τέρμα καλό το outfit, γιατί αυτό ήθελα να πετύχω. Κάτι ενδιάμεσο. Μ' αρέσει πολύ να την είμαι ωραία, αλλά θυσιάζεις πολλά ρεγά μου. Θυσιάζεις πάνω απ' όλα την άνεση που είναι τόσο σημαντική για μένα. Καλέ, τι ωραίος φακός που είμαστε και οι δύο στο πλάνο. Ναι, γαμάτος. Αλλάξα φακό, γιατί με κνευρίζει ο άλλος ο φακός, που είναι σούπερ κοντινός, αλλά είναι πιο πρακτικός γιατί είναι τόσο σε πάχος. Ενώ αυτό που έχουμε βάλει τώρα είναι τόσο σε πάχος και είναι σπαστικό. Αλλά το πλάνο είναι πιο ωραίο. Τέλος πάντων, ο Δημήτρης είχε πάει ψυχολόγο το πρωί. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Κοίτα, μου είπε ότι δεν έχω τίποτα, είμαι μια χαρά. Ένας functioning ενήλικας. Ναι. Τα έχω πάει περίφημα, παίρνω πτυχίο. Δεν ξαναπατάς. Δεν πάω πάλι. Είμαστε στον ψυχολόγο αέρα μας, ναι. Και οι δύο πηγαίνουμε. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε μαζί, το λέγαμε και οι δύο πάρα πολύ καιρό ότι θέλαμε να πάμε. Ο Δημήτρης έκανε την αρχή, που αυτό είναι τρελό plot twist, θεωρώ. Γιατί? Γιατί δεν το έχεις και πολύ με τους γιατρούς γενικά. Με τους γιατρούς, όχι με τους ψυχολόγους. Με τους ψυχολόγους. Ψυχολόγος έχω... γιατρός είναι κι αυτός. Ναι. Γιατρός της ψυχής. Ναι. Και μετά λέω, ωραία, αφού ξεκίνησε ο Δημήτρης, ας ξεκινήσω κι εγώ. Θα ήθελα να μας πούνε, άμα υπάρχουν ζευγάρια εκεί έξω που είναι πολλά χρόνια και πάτε και πολλά χρόνια σε ψυχολόγους και οι δύο, ναι. Μας πει ο ένας ότι κάνει δουλειά. Ποιες, αν έχετε χειροπιαστά αποτελέσματα, αν παίρνουμε κάτι μετά από καιρό, ένα δώρο, κάτι. Σίγουρα θα παίρνουμε, αποκλείεται να μην μπορεί να δουλεύει ψυχολογία. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πάμε και σε ψυχολόγο για ζευγάρια, έτσι. Ω, το θεωρώ super βαρετό. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται interesting, γιατί κάνεις ξεκάθαρα focus στη σχέση, ενώ τώρα δεν, ναι, κάνουμε απαραίτητα focus στη σχέση, κάνουμε focus στον εαυτό μας. Ναι, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και εκεί. Εσύ περισσότερο, εγώ είμαι κομπλέ. Αλλά ας φτιάξουμε πρώτα τις σαμονάδες και μετά θα πάμε και για Διάνα. Ναι, εντάξει. Όχι, και εγώ δεν το λέω για τώρα. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν έχει νόημα να πας σε ψυχολόγο ζευγαριού χωρίς να έχεις κάνει μόνο σου. Μπορεί και να έχει, ναι, αλλά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να μιλήσεις τα δικά σου τα προβλήματα. Και μετά, εσένα σου βάζει ασκήσεις? Δεν νομίζω να προλαβαίνει να μου βάλει και ασκήσεις με τα προβλήματα που έχω. Δηλαδή, είναι τόσο too much το υλικό που έχει να επεξεργαστεί, που τις περισσότερες φορές δηλαδή μου λέει, ξέρεις, σκεφτόμουν με αυτό και τέτοια και λέω, πω, τις παίρνω έξτρα δουλειά, τις δίνω δουλειά και για το σπίτι. Ναι, αλλά αυτή δεν σου βάζει δουλειά για το σπίτι. Μου βάζει περισσότερο στα λειτουργικά μου. Okay. Δηλαδή, στα έχω πει, ξέρεις.
Τώρα εντάξει, δεν θα τα βγάλουμε και στο διαδίκτυο όλα. Αλλά είναι πράγματα που στο πώς λειτουργώ στον άνθρωπο που πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Για να αισθάνομαι και εγώ καλύτερα, πιο άνετα, μπλα μπλα μπλα. Και είμαστε σε αυτή την φάση τώρα. Και είναι μικρές τέτοιες, μικρές νίκες. Ναι. Καλά, και βαβαίως για τις μικρές νίκες πάμε. Ναι. Μου λέει να βάζω ρεαλιστικούς στόχους και τα λοιπά. Έχει πλάκα γιατί τώρα, ας πούμε, το Δημήτρη, έχουμε βρει... Αχ, με φαγουρίζει η μύτη μου, θα φάω ξύλο. Αχ! Μιλες ψέματα. Μιλάω ψέματα, ναι. Όχι, έχει πλάκα γιατί τώρα, ας πούμε, με τον Δημήτρη έχουμε καινούριο content να συζητάμε σαν ζευγάρι. Ναι. Κάνουμε full bonding για τις εμπειρίες μας στον ψυχολόγο. Τι λέει ο καθένας, πώς το βιώνει ο καθένας, τι συναισθήματα προκαλεί κτλ. Εντάξει, εσύ δεν μπορείς να μιλάς απευθείας βέβαια. Θες κάποιες ώρες. Τι είναι. Είσαι λίγο πιο... Ναι, μετά εσύ δεν έχεις τόσο το post-ψυχολόγο mood, αλλά εγώ το έχω πολύ έντονα. Αυτό είναι όταν πας στην ψυχολόγο και έχεις βγάλει το ισοψυχά σου και αισθάνεσαι λίγο άδειος. Το έχουν πολλοί άνθρωποι και η Φωτεινή το έχει, ας πούμε. Το παθαίνω και εγώ ορισμένες φορές, απλά εγώ τις περισσότερες φορές τα σκέφτομαι δύο μέρες μετά. Ναι. Που παίρνει λίγο χρόνο. Ναι, εντάξει, καθένας με το χρόνο του. Δύο λεπτά. Εκεί, θα βρούμε. Για πόσα χρόνια θα φτιάχνω αυτή τη στάση, έγραφε? Μέχρι το 29. Να, τέλεια. Ναι, τέλεια. Αυτό το πράγμα εδώ στο Κολωνάκι είναι τέλειο. Πες να είναι και η χειρότερη περιοχή της Αθήνας στο Κολωνάκι. Όχι, εντάξει. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Εμένα μ' αρέσει. Ποζερίστικα. Εντάξει, ναι. Άθλια μαγαζιά. Αλλά είναι το κέντρο. Τα ναι, οκ. Okay. Σπίτια δεν μπορείς να βρεις γιατί είναι πανάκριβα ή είναι σούπερ παλιά. Βέβαια αυτό είναι πλέον σε όλες τις περιοχές. Ναι, καλά. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πλακία είναι που δεν το κάνουμε αυτό γενικά. Που δεν είμαστε τουρίστες στην πόλη μας. Γιατί δεν έχω έρθει ποτέ στο μουσείο. Πες το κοινωνικό μήνυμα. Ότι και καλά που δεν είμαστε τουρίστες στη χώρα μας και έχουμε την καλύτερη χώρα. Τέλος πάντων, πήρε είμαστε η πιο όμορφη χώρα. Πήρε μια εισιτήρια για όλο το μουσείο τελικά και όχι μόνο για το παιδί. Το... Poor things. Okay. Ιλουμινάτη. Χριστιανισμός και Ιλουμινάτη. Βλέπω αυτό το γυλαίκο και λέω τι ωραίο γυλαίκο, δοκίμασα ένα παρόμοιο σε ένα μαγαζί και μετά λέω κάτσε να δω ποια νήση είναι το γυλαίκο και λέει χρυσοκίνητο γυλαίκο του Μάρκου Μπότσαρη. Μπορεί να είναι... Βλέπεις πόσο μικρό είναι. Αυτό το ρηχτάρι. Τέλειο είναι αυτό. Αυτό είναι άντιγια. Όχι, χωρίς πλάκα είναι άντιγια αυτό. Όχι, και εγώ δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Το έβαζα σπίτι μου χθες. Πόσο cool είναι να ρωτήσεις ώρα και να σου κάνει έτσι. Τέλειο. 5 παρατέταρτο. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Πιστεύεις ότι θα το περάσεις για τρελό ή θα το περάσεις για πολύ cool. Ή πολύ cool τρελό. Όχι, πολύ cool. Θέλω να τα φορέσω όλα. Νομίζω δεν χωράει άλλη μπουκιά στο στομάχι μου. Πρέπει να σας δείξω τι βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν μικρή πια. Τι, είμαι σαν μανιτάρι. Ανάποδο μανιτάρι είμαι. Ζεις έργο τέχνης με πόδια. Σε ευχαριστώ.
Είναι το καλύτερο κομπλιμέντο. Εν τω μεταξύ, ταιριάζει λίγο Μπέλα Μπάξτερ σήμερα σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή. Εγώ ποιος είμαι. Εσύ είσαι ο Willem Dafoe. My creator. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα δύο αγαπημένα μου κοστούμια ήταν το γαλάζιο σοκάκι με το κίτρινο σορτσάκι. Γιατί νομίζω είναι το πιο iconic που έχει φορέσει. Και μετά μ' άρεσε πάρα πολύ το κίτρινο φόρεμα. Ήταν τόσο εντυπωσιακό όπως έγραφε και στην ταινία. Καλά, γενικά έχει πολύ ωραία παπούτσια, πολύ ωραίες λεπτομέρειες σε όλα τα κοστούμια. Είναι μικρή έκθεση, δεν θα σας τα δείξουμε όλα για να πάτε γιατί αξίζει. Πόσο έχει, 6 ευρώ. 9 ευρώ νομίζω άμα είσαι άνω των 22. Μας ρώτησε και αν είμαστε άνω των 22, θα έλεγα. Εντάξει. Είναι, είναι ένα τσάκ ακριβή. Αλλά εντάξει, είναι τα αυθεντικά. Είναι τα αυθεντικά. Αυτό βλέπεις ότι το φορεμένο το παπούτσι, ρε παιδί μου, μπορείς να μυρίσεις την ποδαρίλα της Emma Stone. Αυτό είναι το ωραίο. Είναι να την κλείψεις. Δεν σε αφήνω να το κουμπήσεις. Και μ' άρεσε πάρα πολύ το κουστούμι το λευκό, το ολόλευκό. Είναι η σκηνή που είναι πάνω στο πλοίο που είναι και καλά η πλούσια αριστοκρατική και από εκεί είναι βασισμένο και αυτό το κουστούμι. Και είχε λεπτομέρεια, τα κοσμήματα ήταν από ελεφαντόδοντο για να δείξει ότι όλο αυτό είναι χτισμένο πάνω στη βαρβαρότητα που είχαν οι πλούσιοι και όλοι αυτοί οι colonizers σε αυτές τις χώρες. Ναι. Οπότε μου άρεσαν πολύ αυτές οι λεπτομέρειες. Α, και αυτό ήταν το φόρεμα όταν είχε πάει και είχε βρει φτωχούς. Ναι. Για να δείξει το contrast. Ναι. Τέλειο στην αυθεντικά. Τέλειο, τέλειο. Η προσοχή στη λεπτομέρεια ήταν φανταστική. Η ενδοματολόγος είναι η Χάντινγκτον, κάπως έτσι λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το μικρό της, αλλά έκανε τρομερή δουλειά. Και εμπνεύστηκε από διάφορες δεκαετίες σε παλαιότερους αιώνες. Οπότε τα έκανε mix and match και ήταν το αποτέλεσμα. Και τα χρώματα ήταν. Φανταστικά. Όσες αυτές είναι νυφούλες. Νυφούλες είναι. Ναι. Και πώς το λένε. Αν κάνουμε σύμφωνο συμβίωσης και το κάνουμε σαν γάμο, θα φοράς αυτό, εντάξει. Το κόκκινο. Ναι, έλα από μαζί. Είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγο folklore, έτσι, okay. Με τα γύρω-γύρω τα αυτά. Ναι, ωραίο είναι. Απλά μετά έχει πολλά layers. Για να ξεκιτυλίγεις το δώρο, Δημήτρη, στην πρώτη νύχτα του... Πόσο να έχει αυτό να πεις να το φτιάξουμε. Πανάκριβο, ρε. Έχει πάρα πολλά elements σε αυτό. Πανάκριβο αυτά. Γιατί και όλα αυτά είναι οργανικά. Ναι. Ήταν το... Γιατί τώρα μόνο από πολυέστερ βρίσκεις. Επιρροές από Ασία, ακόμα και Βόρεια Αφρική. Ναι. Δηλαδή δεν είναι... Δεν ξέρω τι είχα στο κεφάλι με την Ελλάδα, αλλά υπάρχει ένα mix and match. Γενικά αυτές τις χώρες που είμαστε δίπλα. Ισχύει. Τέλειο. Και λατρεύω το πόσο χρώμα είχαμε παλιά και τώρα όλα είναι μπέζ και λευκά. IKEA. Και IKEA. Όλη αυτή η λεπτομέρεια στεναχωριέμαι που δεν υπάρχει στη ζωή μας. Είναι όλα τόσο όμορφα. Νομίζω δεν είναι η λεπτομέρεια που δεν υπάρχει στη ζωή μας, είναι τα λεφτά. Δηλαδή αυτό, εντάξει, θα... Δημήτρη, αυτό θα... δεν είναι το μέσο okay, σπίτι okay. Του τέτοιου, εντάξει. Του καραβοκύρη που ήταν τότε. Επίσης τώρα μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δηλαδή βλέπω όλες αυτές τις φορεσιές, όλα αυτά ναι. Τα κοσμήματα ναι. Και μου φαίνεται αδιανόητο ότι όντως τα φορούσαν αυτά οι άνθρωποι. Γιατί πρώτον είναι άβολα, δεύτερον βαριά, ειδικά άμα δεις κάτι σκουλαρίκια που είδα από εκεί, είναι βαράκια στα αυτιά, κανονικά. Ναι, να σου πω ποια είναι η διαφορά. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Τότε δεν είχε βγει το δέπι ακόμα. Πάμε να βρούμε τη χαρά και το θάνατο. Πάμε να βγούμε για ένα κρασάκι.
Θα πάμε στο warehouse. Δεν ξέρω αν έχω ξαναπάει. Έτσι κι αλλιώς δεν θυμάμαι ποτέ τα ονόματα από εκεί που πηγαίνω. Ειδικά αν έχω πάει μόνο μία-δύο φορές. Έχω γίνει πάρα πολύ κοινωνική τελευταία και κάνω υπεράνθρωπες προσπάθειες να μην τρώει ρουτίνα στο σπίτι. Ξέρω, οι μπλεξούδες θα ταιρίζαν τώρα τέλεια με αυτό το outfit, αλλά κουράστηκα πάρα πολύ έτσι φορά γιατί ένιωθα το βάρος, το φορούσα και από χθες. Οπότε είμαι σε φάση να τις βγάλω. Και επειδή έχει μείνει λίγο μπουκλέ, τα πάτησα και λίγο από πάνω και βουαλά το αποτέλεσμα. Εδώ βγαίνονται κατσαρίδες non-stop, συνέχεια. Και πάω στο αμάξι την προηγούμενη φορά. Πάω να κατεβάσω το παράθυρο και λίγο πριν πατήσω το κουμπί για να κατέβει το παράθυρο, έρχεται μια κατσαρίδα έτσι πτάμε. Τανγκ! Και χτυπάει το παράθυρο. Αποκολλόφαρδος ήσουνα. Ναι.